Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε την συζήτησή μας, να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Λιβανό και την κυρία Κεφαλίδου από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση του κυρίου Λιβανού, δεν σας το κρύψω. Θα τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και σε μια πολύ μεγάλη φωτογραφία για να τον βλέπουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρές οι εξελίξεις, τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε συνολικά και ως πολίτες και ως πολιτικό σύστημα. Θα με επιτρέψετε, κύριε Λιβανέ, να ξεκινήσω με την κυρία Κεφαλίδου, επειδή βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο αφορά άμεσα το ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας, κύριε Κεφαλίδου, να ανοίξουμε την συζήτηση συνολικά. Λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπετε και την αμηχανία που υπάρχει στις δηλώσεις και των δημοσιογράφων, αλλά και του πολιτικού προσωπικού στο Κοινοβούλιο του Ευρωπαϊκού. Όποιος πει ότι αυτή η υπόθεση, που νομίζω ότι είμαστε ακόμη στην αρχή της διερεύνησής της, δεν έχει συνταράξει τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ελληνικούς, mm-hmm. γιατί μας αφορά άμεσα, απλά θέλει να κρύψει τη μεγάλη εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα που έχει ανάγκη από άμεσες απαντήσεις. Αυτό λοιπόν έκανε και ο δικός μας χώρος, γιατί υπάρχει ένα θέμα νομικό και ένα θέμα πολιτικό. Το νομικό κομμάτι υπάρχει πάντα ο χειρισμός που θέλει δικαιοκρατικές εγγυήσεις και το τεκμήριο της αθωότητας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, όταν απαγγελθούν οι κατηγορίες, τι ακριβώς αντιμετωπίζει η κυρία Καϊλή. Γι' αυτό θέλει χρόνο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι. Προφανώς κάτι υπάρχει. Και το άλλο είναι πώς αντιδράσει πολιτικά. Και πολιτικά νομίζω ότι ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης κινήθηκε αυτονόητα, αστραπιαία, διαγράφοντας την κυρία Καϊλή. Το ίδιο έκαναν και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και φυσικά δίνοντας τον τόνο ότι η παράταξη αυτή έχει όλη την προηγούμενη εμπειρία με μια πολύ δραματική, αν θέλετε, ένα πολύ δραματικό παρελθόν. Δεν θα σηκώσουμε ξανά το βάρος προσωπικών στρατηγικών, γιατί αυτή η παράταξη είναι πέρα και πάνω από όλους μας, από όλους μας. Εμείς απλά έχουμε την υποχρέωση να την υπηρετούμε με βάση αρχές, αξίες και με βάση, αν θέλετε, και έναν κώδικα ηθικής. Λοιπόν, θα επανέλθω, κυρία Κεφαλίδου, να πάρουμε και το πρώτο σχόλιο του κυρίου Λιβανού. Ναι, είναι μια θλιβερή ιστορία και για την Ευρώπη την ίδια και για τους θεσμούς. Και νομίζω ότι ό,τι γίνει να γίνει, πρέπει να γίνει γρήγορα. Η παρέμβαση της δικαιοσύνης εκεί και της αστυνομίας, όπως είδαμε, ήταν άμεση. Εκτιμώ ότι οι εξελίξεις θα είναι διαφωτιστικές. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να κοιτάξουμε συνολικά το πρόβλημα αυτό σε σχέση με την Ευρώπη, τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης, τις οποίες υπηρετούμε. Όσον αφορά τώρα στην επιρροή του στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, θεωρώ ότι ήταν ορθή η απόφαση του Ανδρουλάκη να αποβάλει την κυρία Καϊλή από τη μια, όμως ήταν απολύτως λάθος όλο το πολιτικό σκεπτικό το οποίο ανέπτυξε και γύρισε απολύτως μπούμεραν και η σωστή κίνησή του. Δηλαδή. Και εξηγούμε. Αντί να αναλάβει με θάρρος την ευθύνη, όχι ο ίδιος προσωπικά, ως ηγέτης του πολιτικού του χώρου, ότι αυτό ήταν απαράδεκτο, εμείς διώχνουμε την Ευρωβουλευτή μας και αυτό το διαχωρίζουμε από την υπόλοιπη παράταξη, προσπάθησε να εμπλέξει την κυρία Καϊλή, που είναι ίσως το πιο προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο διεθνώς του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, με άλλα κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, και να βγάλει την ουρά του ουσιαστικά απ' έξω από το πρόβλημα. Η κυρία Καϊλή είναι δύο φορές εκλεγμένη ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές εκλεγμένη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπα και πριν, από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα. Και ως εκ τούτου η προσπάθεια Ανδρουλάκη έπεσε στο κενό. Παράλληλα είχαμε τις ίδιες μέρες επανεμφάνιση Λαλιώτη, ο οποίος Λαλιώτης βγήκε και είπε αυτά τα οποία είπε για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, συνδέοντας ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και οριοθετώντας, διότι όλοι στον ίδιο κόσμο ζούμε, το ΠΑΣΟΚ, το χώρο του δηλαδή, ως ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι κανείς αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητεί ότι δεύτερο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα μας και τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα, αν συνδέσει κανείς αυτές τις κινήσεις,
αντιλαμβανόμαστε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να έχει οριοθετηθεί σε ένα βαθμό βέβαια, γιατί φορά θα είχε το Πασόκ από τον κύριο Ανδρουλάκη, με τους πολιτικούς του χειρισμούς, την αμηχανία η οποία οδήγησε σε λάθη, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο Πασόκ. Σέβομαι απολύτως την κυρία Κεφαλίδου και λυπάμαι που δεν είμαστε όλοι μαζί εκεί και καταλαβαίνω και την αμηχανία της και την αγωνία της για το μέλλον του κόμματός της. Από την άλλη όμως μεριά θεωρώ ότι δυστυχώς για εκείνην ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε συνεχή σφάλματα τις τελευταίες. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μας απαντήσει, κυρία Κεφαλίδου, για όλα αυτά. Κοιτάξτε, αυτές οι ερμηνείες οι οποίες ακούγονται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτή είναι η ατζέντα με την οποία θα προχωρήσουν. Είναι μια χρυσή ευκαιρία και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ να εργαλειοποιήσουν την υπόθεση Καϊλή, κοιτάζοντας πώς θα μπορέσουν να αφαιμάξουν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έχοντας ένα αφήγημα αυτοδυναμίας η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία και ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα ποσοστά του, γιατί υπάρχει αγωνία μπροστά από το νούμερο που θα γράψει στις εκλογές να υπάρχει το 3. Λοιπόν, κατανοητά απόλυτα, μακριά όμως από μας, όλη αυτή η προσπάθεια, ένα θέμα ηθικής τάξης, να μπλέξει με την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ από μόνο του στοιχειοθετεί τον λόγο για τον οποίο η κυρία Καϊλή απομακρύνθηκε από τους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, και θα σας πω ότι αν πραγματικά κανένας σέβεται την πορεία του, τη διαδρομή του, ναι, τον τρόπο με τον οποίο τιμήθηκε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν θέματα ηθικής τάξης,